Φίλοι μου, γεια σας. Ακόμα ένα βιντεάκι. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Σήμερα θα δούμε μια συναρπαστική είδηση από τον κόσμο της αυτοκινήτου βιομηχανίας αλλά και της καθαρής ενέργειας. Η Toyota, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκίνητο βιομηχανίες παγκοσμίως, ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα των μπαταριών υδρογόνου. Καιρό ασχολιόταν με το υδρογόνο η Toyota, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της κινητικότητας και της βιώσιμης ενέργειας και της αυτοκίνησης γενικότερα. Πριν προχωρήσουμε όμως, καλό θα είναι να εξηγήσουμε τι είναι οι μπαταρίες υδρογόνου. Γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει. Σε αντίθεση λοιπόν με τις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λίθιου, οι μπαταρίες υδρογόνου χρησιμοποιούν το υδρογόνο ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ηλεκτροχημική αντίδραση. Το μόνο υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας είναι το καθαρό νερό, καθιστώντας την εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον. Η Toyota λοιπόν παρουσίασε πρόσφατα μια νέα τεχνολογία, τις φορητές κυψέλες υδρογόνου, οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ με τις μεγάλες μπαταρίες της 2α που γνωρίζουμε και μπορούν πολύ εύκολα να αντικατασταθούν και από τους ίδιους τους χρήστες. Αυτές λοιπόν οι κυψέλες σχεδιάστηκαν για να παρέχουν ενέργεια όχι μόνο σε οχήματα, αλλά και σε διάφορες άλλες συσκευές όπως είναι οι οικιακές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας, προσφέροντας έτσι μια ευέλικτη λύση για την αποθήκευση και τη χρήση καθαρής ενέργειας. Η χρήση μπαταριών υδρογόνου τώρα τι πλεονεκτήματα μπορεί να μας προσφέρει? Πολλά. Καθαρή ενέργεια. Το μόνο υποπροϊόν, όπως προείπαμε, είναι το νερό, καθιστώντας τα οχήματα να έχουν μηδενικούς τρύπους. Γρήγορη φόρτιση. Η πλήρωση των δεξαμενών υδρογόνου διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, σε αντίθεση με τις ώρες που απαιτούνται για τη φόρτιση, ας πούμε, των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυξημένη αυτονομία. Τα οχήματα με μπαταρίες υδρογόνου μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με μόνο μία φόρτιση. Οπότε είναι πολύ καλό. Μείωση εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η μετάβαση υδρογόνο μειώνει την ανάγκη για πετρέλαιο, βενζίνη κτλ. Ευκολία στη χρήση. Οι κυψέλες μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα, παρόμοιο όπως είπαμε με τις παραδοσιακές μπαταρίες, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για μακροχρόνια φόρτιση. Επίσης έχουν πολλαπλές εφαρμογές. Δεν είναι μόνο για τα οχήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενέργειας και σε άλλες συσκευές και για άλλες εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη οι οικιακές συσκευές που προείπαμε. Παρά όμως τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μία από αυτές και ίσως σημαντικότερη είναι οι υποδομές. Η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου περιορίζει την ευρεία υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας και είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, κόστος παραγωγής. Η παραγωγή αλλά και η αποθήκευση υδρογόνου παραμένει μια ακριβή διαδικασία, αν και οι τιμές μειώνονται με την πρόοδο της τεχνολογίας και ενδέχεται στο μέλλον να τις δούμε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Η ασφάλεια επίσης. Η διαχείριση του υδρογόνου δεν είναι κάτι εύκολο, απαιτεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω του ότι είναι πολύ έφλεκτο. Η Toyota λοιπόν συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία υδρογόνου, δεν την έχει ξεχάσει παρότι για καιρό δεν είχαμε νέα της, αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σημασία της για την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με άλλες εταιρείες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών υδρογόνου, όπως οι υδρογοκίνητες οικιακές συσκευές που είπαμε, συγκεκριμένα για υδρογοκίνητους φούρνους, δείχνοντας έτσι τη δέσμευσή της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η ανακοίνωση της Toyota αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο καθαρής και βιώσιμης κινητικότητας και κοινωνίας γενικότερα. Με την ανάπτυξη έτοιμων μπαταριών υδρογόνου ανοίγει ο δρόμος για την ευρύτερη υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, η αεροπλοεία και δεν έχει τέλος. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή δείχνει ότι η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι εφικτή και προφανώς είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Toyota με την καινοτομία της αποδεικνύει ότι το μέλλον της κινητικότητας μπορεί να είναι πράσινο και βιώσιμο και υπό άλλες μορφές. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νέο ανεβαίνει. Βοηθάει πολύ και μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και να οδηγείτε με ασφάλεια.